Στις χώρες με τους χαμηλότερους κατώτατους μισθούς περιλαμβάνεται η Ελλάδα, ακόμη και μετά την αύξηση που αποφάσισε η κυβέρνηση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία Γερμανικού Ινστιτούτου, η χώρα μας μαζί με την Αργεντινή, τη Βραζιλία και τη Ρωσία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Σίγουρα δεν θα είναι σε υψηλά επίπεδα, διότι πιστεύω ότι σε μια κατάσταση που είμαστε, η τιμή αυτή είναι εξευθελιστική και δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τον κόπο που κάνουν οι πολίτες, ούτε κάτι από τα βασικά έξοδα των οικογενειών βασικά. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας να δέσει το παιδί του. Η Ελλάδα σε σχέση με το ύψος του κατώτατου μισθού βρίσκεται χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, αλλά υψηλότερα από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα μας όμως ακόμα είναι πάρα πολύ χαμηλά για να φτάσουμε τους ευρωπαϊκούς πλέον κατώτατους μισθούς. Έχουμε φτάσει μάλλον σε ένα μέσο όριο με αυτές τις χώρες που έχουν τον υψηλό κατώτατο και στις άλλες χώρες, στις γειτονικές μας όπως είναι η Βουλγαρία, που η μισθή τους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Η αύξηση που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός του κατώτατο μισθό, πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας? Για να χαμηλώσει η φορολογία, ναι. Τώρα όχι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο υψηλότερος κατώτατος μισθός δίνεται στο Λουξεμβούργο και φτάνει τα 1.998 ευρώ μεικτά. Ακολουθεί η Ιρλανδία, που επίσης έχει τεθεί σε καθεστώς μνημονίου από το 2010 έως το 2013, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, όπου επίσης έγινε αύξηση της τάξης του 22% από τις αρχές Ιανουαρίου, με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 900 ευρώ. Στην Πορτογαλία, όπου έχουν γίνει 4 αυξήσεις από το 2015, ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 600 ευρώ. Τα 650 ευρώ, η αύξηση αυτή που έχει γίνει από την κυβέρνηση, είναι ικανοποιητική από τη μια, είναι θετική εξέλιξη, όχι ικανοποιητική. Από την άλλη, δεν μας ικανοποιεί εμάς σαν συνδικάτα. Εφόσον το όνειρο που ήταν και οι προεκλογικές δεσμεύσεις να φτάσει ο μισθός στα 751, το βλέπουμε ότι έχει φύγει πάρα πολύ μακριά. Αν διαβάσετε τα νέα, και προφανώς θα έχετε διαβάσει και εσείς, ότι βρέθηκε στο Δήμο Αγκριά, στο Βόλο, μαθήτρια που διάβαζε κάτω από το πόδι του Still Days. Θεωρείτε εσείς ότι είναι λογικό σε μια χώρα που υπάρχει περίπου ανάπτυξη, έφεραν την ανάπτυξη και την ελπίδα? Δυστυχώς όχι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιανουάριο του 2018, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έφτανε μόλις τα 261 ευρώ.